Σήμερα ακούμε τον Υφυπουργό Αθλητισμού. Η κυβέρνηση εδώ και 3 χρόνια έχει δώσει μεγάλες μάχες για να μπορέσει να εξηγιάνει τον πολύπαθο χώρο του ποδοσφαίρου. Έχουμε κερδίσει πολλά, μένουν όμως πολλά περισσότερα να γίνουν. Σε κάθε περίπτωση δεν θα επιτρέψουμε να διακινδυνεύσει όλη αυτή η προσπάθεια, δεν θα επιτρέψουμε να αναστηθούν φαινόμενα του παρελθόντος, δεν θα επιτρέψουμε να γυρίσουμε πίσω. Αναλαμβάνοντας και όπου χρειαστεί και το πολιτικό κόστος. Είναι το τελευταίο που μας απασχολεί. Το πιο σημαντικό είναι οι κανόνες που ισχύουν για όλους και έναντι όλων. Υπό αυτό το πρίσμα αποφασίσαμε να διακόψουμε το πρωτάθλημα. Τις αμέσως επόμενες ώρες θα ξεκινήσω συναντήσεις με τους φορείς του ποδοσφαίρου, την Ομοσπονδία, τη Λίγκα. Είμαστε σε ανοιχτή επικοινωνία με την UEFA και δεν θα ξαναεκκινήσει εάν δεν υπάρχει ένα νέο σαφές πλαίσιο συμφωνημένο από όλους για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε μπροστά με όρους και κανόνες. Δεν κάνουμε πίσω, συνεχίζουμε τη μάχη για διαφάνεια και ένα καλύτερο ποδόσφαιρο. Σκέφτεστε και ποδοσφαιρικό Brexit, κύριε Υπουργέ? Τα πάντα είναι στο τραπέζι. Τις επόμενες ώρες θα κάνουμε τις απαραίτητες συζητήσεις και συναντήσεις με όλους. Και όλα είναι στο τραπέζι εφόσον δεν αναλάβει ο καθένας τις ευθύνες του. Μιλάμε για επαόριστο, δηλαδή, αναβολή του πρωταθλήματος, κύριε Υπουργέ? Περιμένουμε τις προτάσεις από την Ομοσπονδία και τη Λίγκα. Τις επόμενες ώρες θα κάνουμε και άλλες ανακοινώσεις. Το σημαντικό, το πλαίσιο αυτό που να κρατήσετε είναι ότι πάμε σε μια επαόριστον διακοπή και βλέπουμε. Τι μπορεί να αλλάξει για να ξεκινήσει το πρωτάθλημα? Τι μπορεί να αλλάξει, τι περιμένετε δηλαδή? Ένα νέο πλαίσιο κανόνων συμφωνημένο από όλους. Και από την πλευρά μας πολύ αυστηρότεροι κανόνες ως προς τα θέματα ασφαλείας. Δηλαδή απαγορεύονται τα περίστροφα στους αγωνιστικούς χώρους, κύριε Υπουργέ? Εφόσον έχουμε φτάσει να κάνουμε αυτή τη συζήτηση, το πλαίσιο είναι σαφές. Οι ποινές θα είναι αυστηρές για όλους. Το πλαίσιο πρέπει να αυστηροποιηθεί ακόμα περισσότερο και αυτό θα πρέπει να είναι η βούληση όλων. Θα ληφθούν όλες οι απαραίτητες πρόνοιες ούτως ώστε να μην επηρεαστεί η εθνική. Από την UEFA τι σας έχουν πει? Υποθέτω έχετε μιλήσει ήδη. Είμαστε σε επικοινωνία με την UEFA για τα υπόλοιπα τις επόμενες ημέρες. Για αυτές τις εικόνες τι σας έχουν πει? Είναι όλοι σοκαρισμένοι όπως και εμείς. Και νομίζω η θέση μας είναι σαφής και έχει αποτυπωθεί και χθες. Εντάξει. Σας ευχαριστώ πολύ.